Εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, πάμε μέχρι τις 10. Μπαλαντέρ. Μέχρι τις 10. Καλά θα ήταν. Μέχρι τις 12 θα πάμε εδώ στον Μπαλαντέρ, στο μοναχικό Μπαλαντέρ σήμερα. Καθότι ο φίλος και συνάδελφος πήγε στη σημαία μπροστά, ζήτησε άδεια, την έδωσε η σημαία και δεν θα είναι εδώ σήμερα. Με παράτησε μόνο μου. Θα τα λέμε εδώ μέχρι και τις 12, όπως κάθε μέρα. Εκτός Παρασκευής, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης, λοιπόν, πίσω από το μικρόφωνο. Έχουμε να πούμε αρκετά και σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι μια από τις ωραίες μέρες του Έλληνα αναγνώστη, φιλάθλου, λάτρη του μπάσκετ, τέλος πάντων τηλεθεατή του αθλήματος, καθώς η Εθνική Ομάδα έχασε. Άρα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για φταίχτες, για κεφάλια που πέφτουνε, για άχρηστους, για. Είναι το αγαπημένο μας αυτό πλέον. Καθώς η Εθνική σήμερα έχασε την Βραζιλία 77-78, ήταν Χρήστο ακριβώς το σκορ. 78-79, οκ. Okay. Από τη Βραζιλία και μάλιστα είχε το θράσος να χάσει από τη Βραζιλία, ενώ είχε προηγηθεί και με 17 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Λες και οι διαφορές, ειδικά στο μπάσκετ όπως έχει γίνει, παίζονται κάποιο ρόλο μέσα στα παιχνίδια όταν είναι νωρίς. Τέλος πάντων, θα πούμε αρκετά για αυτό το παιχνίδι και την ήττα της Εθνικής. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς ακούγεται σε κάποιους, αλλά η ήττα είναι μέσα στο πρόγραμμα, έτσι. Δηλαδή, επειδή πραγματικά από το... Έχουμε και πολλές ώρες εδώ, μας είναι 3 η ώρα, ας πούμε, το μεσημέρι. Έχει πολλή ώρα μπροστά για κράξιμο, σχόλια από κάτω. Έχουμε όλη τη μέρα μπροστά μας. Δηλαδή, δεν είναι 10 η ώρα το βράδυ να πεις που εντάξει, ο άλλος μπορεί να κοιμηθεί για να ασχοληθεί αύριο και αύριο να έχει ξενερώσει κιόλας λίγο. Είναι και έτσι 3 η ώρα το μεσημέρι, οπότε έχεις μπροστά όλο σου το απόγευμα να κατακεραυνώσεις, να βγάλεις άχρηστους πάντες, αυτούς που πριν 2 μέρες πήγαιναν για χρυσό, έτσι. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Γιατί πλέον όπως είναι οι διοργανώσεις, που όλοι προσπαθούν να έχουν όσο δυνατόν περισσότερα παιχνίδια, τα παιχνίδια των ομάδων είναι μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Δηλαδή, τώρα το προηγούμενο παιχνίδι του Μαροβούνιο που ήμασταν έτοιμοι για το μετάλλιο, δηλαδή είχαμε στο τσεπάκι μας την τετράδα και εκτός από που θα παίρναμε και ένα μετάλλιο, αν όχι χρυσό, ασημένιο, χάλκινο, okay. 2 μέρες μετά, 48 ώρες μετά, δεν ξέρουμε αν θα περάσουμε, δεν ξέρουμε ποιους θα βρούμε στην πορεία και τι σημαίνει αυτή η ήττα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, θα τα πάρουμε λίγο πιο μετά, λίγο μετά το πρώτο διάλειμμα. Θα μείνουμε λίγο παραπάνω έτσι να αναλύσουμε το τι έγινε. Πάντα λίγο ψύχρεμα και πάντα προσπαθώντας να βλέπουμε όλες τις πλευρές μιας ήττας, έτσι, μιας τέλος πάντων νίκης, και χωρίς να βιαζόμαστε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο στόχος της εθνικής ομάδας είναι να περάσει στην επόμενη φάση. Γιατί με την ήττα αυτή, τη βλέπω ότι θα πέσει πάνω στην Αμερική και στην... Έτσι και όσο θα πέφτουμε στην Αμερική. Και πρώτη να βγαίναμε. Απλά τώρα, Χρήστο, πάμε σε έναν όμιλο που θα έχει Ηνωμένες Πολιτείες, λογικά Τουρκία, εφόσον κερδίσουμε εμείς τη Νέα Ζηλανδία και την Βραζιλία, και δεν θα παίξουμε τη Βραζιλία, έτσι, δεν ξαναπαίζουμε. Οκ, παίζουμε τους άλλους δύο. Εντάξει. Οκ. Αν κερδίσουμε την Αμερική και την Τουρκία. Αν κερδίσουμε τη Νέα Ζηλανδία. Okay. Εντάξει, οι Βραζιλιάνοι σήμερα κάνουν ό,τι μπορούσαν για να χάσουν, δηλαδή μιλάμε για εγκλήματα στο τέλος. Για αντιαθλητικό φάουλ, για το φάουλ πήρε ο Λούκας στο τέλος με 3 βολές. Και οι Τούρκοι, ρε φίλε, έχουν πάνε να κερδίσουν τους Αμερικάνους. Και γίνεται το ρημάδο φάουλ 2 δέκατα πριν το τέλος. Εντάξει, εγώ βλέπω τη φάση και λέω, μάλλον είναι εκπρόθεσμο. Και το ρημάδι για 2 δέκατα, το φάουλ είναι εμπρόθεσμο, είναι στο τρίποντο. Πάει στην παράταση, γιατί τότε του μου χάνει μια βολή. Αλλά και πάλι, ρε φίλε, θα μπορούσαν να έχουν πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη, η οποία αν την παίρνανε θα μας έκανε τελώσανο κάτω. Αν και ξαναλέω ότι ο στόχος για την εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα και για το παιχνίδι που είναι την Πέμπτη είναι να κερδίσει την Νέα Ζηλανδία και να περάσει στην επόμενη φάση. Ας την κερδίσει. 3 ώρες νομίζω για αυτό μας την Πέμπτη, ναι. Και μετά να συζητήσουμε για το τι θα κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα κάνει με την. Ή με την Τουρκία, ξέρω εγώ, που είναι να βρει πιο μετά. Εφόσον περάσει και η Τουρκία, έτσι. Γιατί. Και αυτή σήμερα δεν τα κατάφερε, παρότι έκανε μια τρομερή προσπάθεια με τους Αμερικάνους, που όπως έχουμε καταλάβει δεν είναι η ομάδα που είναι άπιαστη. Συνεχίζει να παραμένει φυσικά το μεγάλο φαβορί, εννοείται,
αλλά δεν είναι η ομάδα που είναι άπιαστη. Okay. Σε ένα μοντομπάσκετ το οποίο έχει αρκετό ενδιαφέρον μέχρι τώρα. Έχει αρκετά παιχνίδια που. Εντάξει, είναι και διαφορές μεγάλες. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι θα υπάρχουν τόσο μεγάλες αποστάσεις. Ακόμα και με ομάδες που δεν μας γεμίζουν το μάτι. Δηλαδή, τώρα με κάτι, ξέρω εγώ, Φιλιππίνες, Ιορδανίες και κάτι τέτοια. Αλλά υπάρχει τελικά αυτή η απόσταση από τις πιο ποιοτικές ομάδες σε σχέση με τις πιο. Με τις λιγότερο ποιοτικές και δυνατές. Νομίζω ότι περνώντας πια, προχωρώντας στην επόμενη φάση, που από ό,τι βλέπω δημιουργούνται. Κάτσε λίγο, πού ήταν μπροστά μου το είχα. Γιατί το έχασα. Έλα, και ήταν ωραίο. Γιατί το έχασα, γιατί έφυγα. Λοιπόν, δημιουργούνται, ας πούμε, ο δικός μας όμιλος, αν περάσουμε, θα έχει Ηνωμένες Πολιτείες, θα έχει και Τουρκία να παίξουμε. Ένας όμιλος έχει ήδη δημιουργηθεί και είναι η Γαλλία, η Δομινικανή Δημοκρατία που είναι καλή ομάδα, η Αυστραλία και η Λιθουανία. Ωραίος όμιλος. Εδώ. Υπάρχει ένας όμιλος ακόμα στη δεύτερη φάση, Ισπανία, Σερβία, Ιταλία σίγουρα και περιμένουμε το τέταρτο. Επίσης καλός. Αν και βέβαια από εκεί είναι το όμιλος της Ισπανίας που εντάξει, δεν έχει κάποια πολύ να την μπορεί να το Πορτορίκο, ξέρω εγώ. Εντάξει. Και ο πρώτος όμιλος είναι Πολωνία, Αργεντινή, Ρωσία μέχρι τώρα και περιμένουμε και από εκεί το τέταρτο. Έχουν ενδιαφέρον γενικότερα τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Δεν μπορώ να πω ότι βλέπουμε κάποιο τρομερό επίπεδο τώρα, αλλά γενικά η διοργάνωση όπως είναι φέτος, που έχει δύο φάσεις ομίλων, νομίζω ότι η δεύτερη φάση γίνεται σε άλλη πόλη από εκεί που είμαστε, στην Κίνα, νομίζω ότι γίνεται στην ίδια και μετά πάνε στο Πεκίνο όλοι. Εντάξει, είναι μια διαδικασία που είναι λίγο κουραστική, είναι η αλήθεια. Και αυτά τα παιχνίδια ανά δύο μέρες που πολύ το ξεχνάμε, αλλά είναι μια διαδικασία που δεν είναι εύκολη. Το παιχνίδι ανά δύο μέρες και χωρίς κάποια τρομερή προετοιμασία. Θα μου πεις όλο το προηγούμενο διάστημα, γι' αυτό γίνεται η προετοιμασία των ομάδων, για να είναι το δυνατόν περισσότερο έτοιμες να ανταποκριθούν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά όπως και το κάνουμε, δεν είναι μέσα στο παιχνίδι το βλέπεις. Έτσι, θα πούμε αρκετά για το σημερινό παιχνίδι, αυτό το Ελλάδα-Βραζιλία. Που έχουμε βγάλει τους πάντες άχρηστους και λέμε τέλος πάντων ότι έχασε από τον 39χρονο Βαρεζάο. Ναι, έχασε από τον 39χρονο Βαρεζάο. Παιδιά που παίζει 38 χρόνια στο NBA. Δεν το λέω στη λογική να δικαιολογήσω. Απλά δεν μπορώ πλέον τόσο πολύ αυτό την ανθρωποφαγία. Δεν την μπορώ πλέον. Έχει αρχίσει να με κουράζει. Και μάλιστα για ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στον πόντο, έτσι. Δηλαδή. Να πεις ότι έκανες μια κάκιστη εμφάνιση και έφαγες, ξέρω εγώ, 20 πόντους στο κεφάλι. Εκεί πάλι λίγο να το συζητήσουμε. Αλλά για ένα παιχνίδι που κρίνεται στις λεπτομέρειες, που τα περισσότερα μάτς ομάδων που δεν έχουν τεράστια απόσταση, εκεί κρίνονται. Μπορεί να μην κρίνονται στον πόντο, μπορεί να κρίνονται στους 5, στους 6, στους 7, στους 10. Αλλά είναι παιχνίδι λεπτομεριών πολλές φορές. Δηλαδή το σημερινό. Δηλαδή, το μπάσκετ συνήθως τιμωρεί αυτό που κάνει, τα λάθη που κάνει οι Βραζιλιάνοι στο τέλος. Με το αντιαθλητικό στον Αντετοκούμπο και με το φάουλ που πήρε πολύ έξυπνο ο Λούκας σε προσπάθεια τριών πόντων. 9 στις 10 φορές το μπάσκετ τιμωρεί αυτό το πράγμα. Και αν έμπαινε η βολή του Λούκας στο τέλος και πηγαίναμε σε παράταση, λογικά οι Βραζιλιάνοι θα ήταν αρκετά σοκαρισμένοι, όσο έμπειροι και να είναι και κολοποτσωμένοι, που είναι πολλοί από αυτούς. Αλλά. Δεν έγινε, δεν το πλήρωσαν, χάσαμε εμείς και τώρα πρέπει να κερδίσουμε τη Νέα Ζηλανδία τελευταία αγωνιστική που η λογική λέει θα το κάνουμε. Έτσι. Απλά είναι εκείνο λίγο παιχνίδι που αν στραβώσει λίγο στην αρχή μπορεί να χωθούμε. Αν και δεν έχουμε παιδιά που να πεις ότι τους λείπουν οι εικόνες, οι εμπειρίες και τα μεγάλα ματς. Οι περισσότεροι από αυτούς. Και τίτλους πολλούς έχουν και εμπειρίες πολλές έχουν και μεγάλες αποφάσεις παύλα σούτ έχουν πάρει. Εντάξει. Και νομίζω ότι κάπως το μόνο για το οποίο μπορώ να ψέξω λίγο το Σκουρτόπουλο είναι το πώς παλεύουμε να βάλουμε τον Αντετοκούμπο στη λογική του FIBA Basketball. Εκείνο είναι λίγο που με προβληματίζει. Γιατί δεν είναι τυχαίο. Είναι. Ο Αντετοκούμπο, Χρήστο, παίζει σε τρίτο τουρνουά με την Εθνική. Ή δεύτερο.
είχε παίξει στις αρχές του τότε, είχε παίξει στο Προολυμπιακό. Δύο ή τρία τουρνουά. Τρίτο τουρνουά. Εντάξει, πλέον είναι πολύ σε άλλο επίπεδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με τα προηγούμενα τουρνουά. Απλά συνεχίζουμε να δυσκολευόμαστε να τον βάλουμε στη λογική του παιχνιδιού που παίζεται εκτός NBA. Συνεχίζουμε να δυσκολευόμαστε και σε αυτό μπορώ να πω κάτι για τους προπονητές, γιατί εντάξει, έχεις ένα διάστημα να το προετοιμάσεις, να το βάλεις όπως θέλεις. Αλλά είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή σπάνε το κεφάλι τους για να βρουν τον τρόπο να τον εκμεταλλευτούν. Είτε στο επόμενο είτε στα επόμενα παιχνίδια. Γι' αυτό δεν μπορώ το κατευθείαν να τους μειώνουμε και να τους τελειώνουμε όλους, να τους βγάζουμε άχρηστα, τα βενιάρδες, ψητάδες, δεν ξέρω εγώ, τις βλατζίδες και όλα αυτά αμέσως. Για μια ήττα. Ενώ πριν δύο μέρες ήταν όλα πολύ καλά και ο Δοστρωτήρες και ο Γιάννης περνάει από πάνω τους και ο Σλούκας και ο Καλάθες και όλα αυτά. Αυτό είναι που έχει αρχίσει να κουράζει εμένα σίγουρα. Αρκετά κιόλας. Αλλά με αυτό ζούμε. Έλεγα, κάνω μια κουβέντα πριν στο τηλέφωνο, έλεγα ότι αν ήμουν αθλητής επαγγελματίας τέτοιου επίπεδου, θα είχα χρήσει το ένα Nokia 3310 κινητό, δεν θα άνοιγα υπολογιστή ποτέ, δεν θα είχα υπολογιστή ρε παιδί μου, εντάξει, και από social θα είχα Viber και WhatsApp, που είναι μόνο ρε παιδί μου εφαρμογές συνομιλίας, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα δεν θα τα είχα. Γιατί πραγματικά, εντάξει, δεν ξέρω τώρα από όλα αυτά τα παιδιά πόσοι ασχολούνται, κάθονται, διαβάζουν. Νομίζω ότι αρκετοί από τους αθλητές αυτού του επίπεδου ασχολούνται. Λίγοι επηρεάζονται, αλλά σίγουρα ασχολούνται. Είναι πλέον τέτοια κατάσταση που δεν παλεύεται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Κερδίζεις ένα πόντο, είσαι έτοιμος να πάρεις το χρυσό και να τους ρημάξεις όλους. Χάνεις ένα πόντο και είσαι άχρηστος, ξέρω εγώ τι, αδιάφορος και όλα αυτά τα οποία τόσο εύκολα λέμε. Μηδενίζοντας τι έχουν κάνει όλοι μέχρι τώρα, πόσο μπορεί να έχουν δουλέψει την προετοιμασία, χωρίς να ξέρουμε πολλά πράγματα. Θα πω ένα πράγμα για το Καλάθι, εγώ που έβλεπα πριν την ώρα του αγώνα, αλλά μετά, ξαναβλέπω την φάση στο τέλος, κατάλαβα ότι εγώ έκανα λάθος στη σκέψη που έκανα, βλέποντας το παιχνίδι live. Με εκείνη τη φάση τέλος πάντων να το κουμπώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Σε στοίχημαν καθημερινά έχει τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά και στο παγκόσμιο κύπελο της Κίνας. Όσοι από εσάς παίζετε, έχετε καταλάβει ότι είναι η εταιρεία με τις περισσότερες επιλογές, τα περισσότερα ειδικά για όλα τα παιχνίδια και με συγκεκριμένους παίκτες και με περιόδους και με ημίχρονα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και με διαφορές για τα πάντα. Κατεβάζετε την εφαρμογή είτε για το κινητό είτε για το τάμπλετ σας, να έχετε στοίχημα παντού όπου κι αν είστε. Και όσοι από εσάς είστε και φίλοι του καζίνο, το στοίχημα καζίνο σας δίνει επίσης μια πολύ πολύ μεγάλη γκάμα παιχνιδιών και επιλογών. Για όλους εσάς που έρχεστε τώρα, είναι η εποχή που το βλέπουμε. Τριγυρνάμε στην πόλη, αρχίζουν σιγά σιγά οι πρώτοι φοιτητές να έρχονται. Να ψάχνουν το που θα μείνουν, μια καινούργια ζωή τους εμφανίζεται. Για όλους εσάς λοιπόν, και επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε τι έγινε σήμερα σε αυτό το παιχνίδι της εθνικής ομάδας και να ρίξουμε και εμείς το φταίξιμό μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Μπαλαντέρ, σήμερα είμαστε εδώ μόνοι και έρημοι στο στούντιο, καθότι ο Νίκος Παδόπουλος δήλωσε κόλλημα, όπως λένε και για τους διαιτητές, και δεν μπορούσε να δώσει το παρόν σήμερα εδώ. Οπότε εδώ μόνοι μας, η βοηθή του, έτσι, εμείς εδώ, οι πανελίστες ουσιαστικά, δίπλα στον Νίκο Παδόπουλο, στο κεντρικό, θα τραβήξουμε το κουπί μέχρι και τις 12. Ξεκινήσαμε λέγοντας κάποια λίγα πράγματα για το παιχνίδι της εθνικής ομάδας με την Βραζιλία και την ήττα, η οποία τέλος πάντων λίγο, όχι λίγο, εμπλέκει λίγο τα πράγματα εν ώψη της συνέχειας. Ένα παιχνίδι που το βάλαμε σε ένα καλό δρόμο στο δεύτερο δεκάλεπτο και στο πρώτο ημίχρονο, να το πούμε έτσι, εκεί που ξεφύγαμε μέχρι και με 17. Ξεφύγαμε μέχρι και 17 παίρνοντας αυτό που μας δίνανε οι Βραζιλιάνοι. Δηλαδή, ο Πέτροβιτς, ο προπονητής της Βραζιλίας, είχε επιλέξει να βάλει έναν κοντό παίχτη πάνω στον Αντετοκούμπο, ένα κοντό παίχτη που πολύ δυνατός, ο
όπως ο Γκαρσία, ο Άλεξ Γκαρσία, και αυτός με εμπειρία από το NBA. Και μας έβινε τα τρίποντα στο καλάθι, τα τρίποντα του Πρίντεζη, τα οποία μπήκανε στο πρώτο ημίχρονο. Τα πήραν οι παίκτες, είχαν ψυχολογία. Ο Πρίντεζης νομίζω ότι είχε κάνει δύο πολύ καλά παιχνίδια και με τον Μαυροβούνιο ήταν πολύ καλός. Απλά με τον Μαυροβούνιο, επειδή κερδίσαμε και εύκολα, δεν φάνηκε για τόσο. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και ας το κρατήσουμε σε καλή κατάσταση, γιατί αν συνεχίσουμε στο τουρνουά είναι πολύ σημαντικός ο Πρίντεζης. Αλλά η Βραζιλία, μένοντας στο πλάνο της, δηλαδή το γεγονός ότι η Εθνική ξέφυγε 17 πόντους, δεν της χάλασε το πλάνο και αυτό που είχε σχεδιάσει τέλος πάντων ο προπονητής της. Και σιγά σιγά μείωσε τη διαφορά από τους 17 στους 10 στην ανάπαυλα. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, το σκορ ήταν 23-40 και πήγε στο 30-40 στο ημίχρονο και άρχισε να το πιστεύει περισσότερο στην πορεία. Άρχισε να το πιστεύει γιατί είναι μια ομάδα που ο Χουέρτας, ο Μπαρμπόσα, ο Βαρεζάο, ακόμα και ο Γκαρσία, είναι παίκτες που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία. Έτσι, okay, μπορεί να μην είναι πάρα πολύ ποιοτικό. Δηλαδή ο Βαρεζάο δεν είναι πάρα πολύ ποιοτικός, αλλά το ξύλο που ρίχνει είναι πολύ ποιοτικό. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς, και εγώ μέσα σε αυτούς, τον έχουμε μισήσει για εκείνο που είχε κάνει στο Ζήση, που ήταν κάτι εντελώς αντιαθλητικό. Εκείνο το χτύπημα τότε, το 2000, πότε έρχεσαι στο κοινό, 6. Στο μου το μπάσκετ, δεν ήταν εκείνο. Πέρασαν 13 χρόνια, έχουν περάσει από τότε. Σοκ. Πω. Εκείνο το χτύπημα ήταν πριν 13 χρόνια. Τι λέει ρε φίλε. Μάλιστα. Μας έχει μείνει λοιπόν εκείνο το χτύπημα στο μυαλό, και είναι φυσιολογικό. Αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος, παιδιά, από τότε μέχρι και τώρα παίζει στο NBA. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ο Μπαρμπόσα, που μπορεί να παίζει λίγο, είναι, ρε παιδί μου, λίγο περίεργο σκόρερ, αλλά και αυτός παίζει στο NBA 20 χρόνια. 20, εντάξει, υπερβολικός. Παίζει 10-15 χρόνια στο NBA. Ο Γκαρσία έχει περάσει από εκεί. Ο Χουέρτας και αυτός παίζει στο NBA και γενικά είναι στην Ευρωλίγα σε πολύ καλό επίπεδο χρόνια τώρα. Και είναι ομάδα η οποία είχε τον τρόπο της να σε βγάζει από αυτά που θες να κάνεις. Το λέω αυτό για να κοιτάμε λίγο τι κάνει και ο αντίπαλος. Μην βλέπουμε μόνο τους δικούς μας. Υπάρχει ένας αντίπαλος ο οποίος δουλεύει πάνω σε σένα, σχεδιάζει κάποια πράγματα για να σε αντιμετωπίσει. Μπορεί να το βγουν, μπορεί να και να μην το βγουν. Τις Βραζιλίες εκ του αποτελέσματος τις βγήκαν, παρότι στο τέλος έκανε όργια. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαφορά και στο δεύτερο ημίχρονο αρχίζουν πια οι Βραζιλιάνοι να το πιστεύουν, σφίγγουν πολύ την αμυνά τους. Και βρίσκουν λύσεις στην επίθεση χωρίς να κάνουν τίποτα φοβερό. Δηλαδή, ενώ η δική μας η άμυνα, και στα φιλικά που είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο, ήταν όντως μία από τις, ίσως το πιο σημαντικό μας όπλο, θα πω εγώ, η διάθεση, τα χέρια στην μπάλα, η συγκέντρωση σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το παιχνίδι φάνηκε ότι οι Βραζιλιάνοι και σε αυτό μας βγάλουν έξω από το παιχνίδι. Και νομίζω ότι η πιο χαρακτηριστική φάση δεν είναι άλλη από εκείνο το καλάθι του Βαρεζάο στο τέλος, από την assist, νομίζω, του Μπαρμπόσα. Που χωρίς κανένα λόγο πηγαίνει πάνω στην μπάλα βοήθεια ο Αντετοκούμπο, ενώ έχει παίξει καλά με τα πόδια, νομίζω, ο καλάθις, τον παίχτη που έχει την μπάλα της Βραζιλίας. Και με το βλέπει το δεύτερο Αντετοκούμπο να έρχεται πάνω του, παστάρει στο Βαρεζάο και ο Βαρεζάο βάζει ένα κοντινό καλάθι, νομίζω εκεί πήγε. Συν 3 ή συν 5 η Βραζιλία, δεν θυμάμαι. Πριν τον διαθλητικό πρέπει να ήταν, που έκανε το 76-71. Ακόμα και έτσι, στο τέλος οι Βραζιλιάνοι πραγματικά κάνουν δύο εγκλήματα, και το αντιαθλητικό φάουλ πάνω στον Αντετοκούμπο και το φάουλ στο τρίποντο που πήρε ο Σλούκας, και σούταρε τρεις βολές για να ισοφαρίσει και να στείλει το μάτι στην παράταση. Ο Σλούκας, ο οποίος είναι παίχτης που η καριέρα του είναι στο 85-90% στις βολές, έτσι. Δηλαδή, αν το μάτς πήγαινε σε τέτοια κατάσταση, θα θέλαμε στις βολές να πηγαίνει ο Σλούκας. Έβαλε δύο, έχασε τη μία, χάσαμε. Έλεγα πριν για το καλάθι, που όντως πολλές φορές και εμένα με κάνει να απορώ, γιατί είναι ένας παίκτης πραγματικά πολύ ψηλού επίπεδου, έτσι. Είναι elite στην Ευρωλίγκα ο καλάθις. Πολλές φορές αναρωτιέμαι
τι παθαίνει μέσα στο παιχνίδι και λειτουργεί έτσι. Και το παράδειγμα μου εδώ είναι η φάση με τον Αντετοκούμπο 6,5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος που μετά από time out έχουμε την επαναφορά από πλάγια και ο Καλάθης ψάχνει με μία αλλεού πάσα τον Αντετοκούμπο. Όταν το βλέπω live, λέω κι εγώ, τι μπορεί να έχεις κάνει ρε Καλάθη, δηλαδή είσαι έναν πόντο κάτω. Θέλεις ένα δίποντο, έχεις 6,5 δευτερόλεπτα και πετάς τώρα από πλάγια την μπάλα χωρίς να είναι 100% καθαρή η φάση ψηλά για να την καρφώσει το κούμπο. Βλέποντας όμως μετά τη φάση ξανά και για την ακρίβεια το είδα από ένα post που έκανε ο συνάδελφος Θανάσης Ασπούλιας. Στο μπάσκετ πολλές φορές παίζουν ρόλο τα δέκατα. Έλεγα πριν για το τρίποντο που για το φάουλ που έκαναν οι Τούρκοι στο τέλος. Με δύο δέκατα να απομένουν στους Αμερικάνους. Απέμεναν δύο δέκατα, το φάουλ ήταν πρόθεσμο. Πήγε στην παράταση το παιχνίδι. Αυτά λοιπόν το ένα, τα δύο δέκατα που μπορούν, που φαίνονται ένα πολύ μικρό και είναι ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε λεπτομέρειες μπορεί να μετρήσουν. Σε όλο το παιχνίδι, όσο το παρακολουθήσατε, δεν βγήκε μισή φάση backdoor που λέμε. Ή τέλος πάντων. Στην πλάτη της γραμμής άμυνας των Βραζιλιάνων. Ήταν πολύ καλά διαβασμένη σε αυτό το κομμάτι. Ήταν πολύ καλά διαβασμένη πάνω στο να έχουν τον Αντετοκούμπο μακριά από το καλάθι και να μην του επιτρέπουν να φτάνει πρόσωπο σε αυτό. Κι όμως μετά από το time out βγαίνει αυτό που προφανώς σχεδίασε ως πρώτη επιλογή ο Σκοτόπουλος. Συνήθως σε τέτοιες καταστάσεις οι προπονητές προσπαθούν από ένα out, ας πούμε, να βγάλουν 2-3 επιλογές. Δηλαδή, μία επιλογή να είναι, ξέρω εγώ, backdoor κάρφωμα ο Γιάννης. Μια δεύτερη επιλογή, πάσα στη γωνία που μπορεί να περιμένει για τρίποντο. Τρίτη επιλογή να πάει μπάλα στην κορυφή και από εκεί να παίξουμε. Λέω τώρα εγώ έτσι, χωρίς να έχω παρακολουθήσει, αλλά πραγματικά. Συνήθως έτσι γίνεται. Χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς έχει υποθέσει το time out. Και υπάρχει λοιπόν ένα κολλημένο. Ένα print screen τέλος πάντων από εκείνη την ώρα. Που ανέβωσε ο Θανάσης Ασπούλης και το είδα από εκεί. Και είναι ο Καλάθης με την μπάλα και ο Αντετοκούμπο, ο κοντινός του παίχτης που κλέβει την μπάλα, νομίζω πρέπει να τον Αβαρεζάω, αν θυμάμαι καλά, που εμπλέκεται. Είναι για 1-2 δέκατα τόσο πίσω του που αν η μπάλα εκείνη την ώρα πετάει στον αέρα, ο Γιάννης δεν έχει πιάσει, είναι καρφώσει. Και ήμασταν από το πάνω. Ο Καλάθης λοιπόν, ο οποίος είναι εξαιρετικός πασέρ, σε καταστάσεις ενδιασμού, σε 5-5, βλέπει τα πάντα. Μπορεί να πασάρει καταπληκτικά και με τα δύο χέρια και σε κίνηση και όντας σταθερός. Κολλάει για 1-2 δέκατα και την ώρα που πετάει την πάσα η επιλογή είναι λάθος. Γιατί όταν το κούμπο έχει προλάβει στα 1-2 δέκατα ο Βαρεζάο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, να τον κλείσει. Είναι το λάθος. Αυτό λοιπόν το λέω γιατί εμείς βλέπουμε τη φάση live και λέμε «Μα καλά είναι δυνατόν, πήρε time out και του κλέβουν την μπάλα, αυτό σχεδίασε». Αυτό σχεδίασε. Ναι. Το σχεδίασε όμως, βγήκε και επειδή αυτό συμβαίνει σε τέτοιες καταστάσεις, έτσι, συμβαίνει ο Σλούκας το 90% στις 3-3 βολές να μην τις βάλει στο τέλος. Να χάσει τη μία ή τέλος πάντων να μην τη σουτάρει έτσι που να μην γίνει διεκδικήσιμη μπάλα. Συμβαίνει ο Καλάθης που είναι ένας καταπληκτικός πασέρ να κολλήσει ένα δέκατο και αυτό να στοιχήσει. Αυτά έγιναν σήμερα στο τέλος. Έτσι. Και επίσης, όταν ακούω ακόμα και από ανθρώπους που το γνωρίζουν το άθλημα θεωρητικά, γράφουν γι' αυτό και τέλος πάντων είναι ασχολούνται με αυτό. Έτσι. Με το κομμάτι του να γράφουν για τον μπάσκετ. Η διαφορά, παιδιά, των 17 πόντων που λέμε πλέον καλύπτεται πολύ εύκολα όταν δεν είναι τέταρτη περίοδος. Ακόμα και εκεί μπορεί να καλυφθεί. Δεν λέω ότι δεν φταίει όταν έχεις μια διαφορά τέτοια και τη χάνεις. Προφανώς και φταίει. Προφανώς και φταίει και ο προπονητής που δεν πήρε, ξέρω εγώ, time out ή που δεν βρήκε την επιλογή που θα άλλαζε το ρυθμό εκείνη την ώρα και όλα αυτά. Που δεν άνοιξε το rotation. Αλλά λέγαμε πριν έξω με τον Χρήστο, ας πούμε, ότι δεν το άνοιξε το rotation σήμερα. Και όντως, κάτσε λίγο να δούμε. Ποιοι παίξανε. Αλλά είναι μια κατάσταση που πραγματικά συμβαίνει πλέον.
το να διαβάζει ο αντίπαλος και να έχει το δικό του momentum. Δηλαδή στην ίδια λογική θα μπορούσαμε να επικρίνουμε, ξέρω εγώ, τον προπονητή της Βραζιλίας γιατί άφησε την Ελλάδα να φύγει 17 πόντους. Έτσι. Δηλαδή σήμερα τώρα βλέπω το rotation. Αντετοκούμπο 4 λεπτά. Μάντζαρης Ντουνουπού. Βασιλόπουλος Ντουνουπού. Έτσι, ο Παπαγιάννης έπαιζε 16 λεπτά και πολλά ήτανε. Ουσιαστικά το rotation σήμερα μοιράστηκε σε Καλάθη, Σλούκα, Πρίντεζη, Παπα-Νικολάου, Αντετοκούμπο Γιάννη και λίγο λιγότερο τον Παπα-Πέτρου. Έτσι. 19 assist η εθνική, 16 λάθη. Ο Σλούκας έδωσε 11. Ο Καλάς έδωσε 4. Έκανε και 5 λάθη. Είναι μια ήττα που σίγουρα μας χαλάει τον όλο προγραμματισμό μας, τέλος πάντων αυτά που θέλαμε να κάνουμε. Τώρα το σημαντικό είναι να κερδίσουμε την Πέμπτη, τη Νέα Ζηλανδία, για να περάσουμε στην επόμενη φάση, γιατί και αυτό είναι κάτι που παίζεται πλέον. Έτσι, δεν το έχουμε σίγουρο. Αν χάσουμε την Νέα Ζηλανδία, αποκλειστήκαμε από την επόμενη φάση. Και εκεί, όπως όλα δείχνουν, θα παίξουμε με ΗΠΑ, με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Τουρκία, λογικά. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Έτσι κι αλλιώς ξέραμε ότι και γενικά για να προχωρήσει μια μεγάλη διοργάνωση πρέπει να κάνεις και μεγάλες νίκες. Κάτι τέτοιο καλύτερα να κάνει η εθνική ομάδα. Αρχίζει μέσα από τη Νέα Ζηλανδία και γενικότερα η εθνική πρέπει να αφήσει ό,τι και αν έγινε σήμερα πίσω της και να αφιερωθεί στο επόμενο παιχνίδι. Έχει έμπειρα παιδιά. Έχει παίχτες που και δύσκολες καταστάσεις έχουν ζήσει στις ομάδες τους και οι περισσότεροι από αυτούς είναι υψηλού επίπεδου. Ειδικά η τριάδα Σλούκας, Καλάθης, Αντετοκούμπο είναι πολύ υψηλού επίπεδου παίκτες. Και είναι αυτό που είπα και πριν. Το μοναδικό εμένα που με χαλάει μέχρι τώρα στην εθνική δεν είναι η σημερινή. Είτε η σημερινή ήρθε, δεν ήσουν τόσο καλός, πέτυχε έναν αντίπαλο που ήξερε να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες σου και το έκανε. Αυτό το οποίο με χαλάει μέχρι στιγμής και είναι αυτό που είπα και πριν, ότι ουσιαστικά είναι το τρίτο τουρνουά που βλέπουμε τον Αντετοκούμπο, αλλά είναι το πρώτο που τον βλέπουμε να είναι τόσο κυρίαρχο στο μπάσκετ γενικότερα και να σημαίνει τόσα πολλά η παρουσία του στο γήπεδο και μόνο για όλα τα γύρω-γύρω. Απλά αυτό το οποίο με ξενίζει εμένα και δεν μου αρέσει είναι το ότι δεν έχουμε βρει τον τρόπο να τον εκμεταλλευτούμε στο FIBA μπάσκετ. Δηλαδή, στο μπάσκετ που παίζεται εκτός NBA. Στο NBA, όσοι το γνωρίζουν, ο αμυντικός δεν μπορεί να μείνει με στη ρακέτα πάνω από 3 δευτερόλεπτα. Είναι παράβαση. Αυτό το πράγμα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνεται στα παιχνίδια του Μούντο Μπάσκετ για παράδειγμα. Οπότε υπάρχει μια ρακέτα που σχεδόν πάντα έχει έναν μέσα. Και όταν είναι ο Αντετοκούμπο, έχει σίγουρα έναν μέσα. Δηλαδή σήμερα ο Πέτροβιτς ουσιαστικά στόχευε να πάρει την μπάλα του Αντετοκούμπο στο post που θεωρητικά είχε πιο χαμηλό. Όχι θεωρητικά, είχε ουσιαστικά πιο κοντό παίκτη και με το που έβαζε την μπάλα του Κούμπο στο παρκέ, ερχόταν δεύτερο επάνω για να φύγει μπάλα από τον Κούμπο. Και δεν τον έλεγε μετά τον Πέτροβιτς αν θα σουτάρει ελεύθερο τρίποντο Καλάθης. Γιατί θεώρησε, όπως αποδείχθηκε σωστά, ότι και 5 τρίποντα να φάω από τον Καλάθη, όσο τέλος το παιχνίδι θα το παίζω αν έχω τον Κούμπο έξω από αυτό. Και όντως έτσι είναι. Όσο δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον Κούμπο σε αυτά που μπορεί να μας δώσει, δηλαδή ο Κούμπο δεν μπορεί σε ένα παιχνίδι να μας βάλει 4 τρίποντα και 5. Όσο δεν μπορούμε λοιπόν να βρούμε αυτό που μπορεί να μας δώσει, τόσο θα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, στο σημερινό παιχνίδι ο Αντετοκούμπο έπαιξε 28 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα έχοντας 13 πόντους, εκ των οποίων μόλις οι 6 ήταν εντός παιδιάς. Είχε 7 σε 7 βολές. 3 στα 6 τρίποντα, 0 στο 1 τρίποντο. Δηλαδή, ο Αντετοκούμπο, ο MVP του NBA, είχε 7 τελειωμένες προσπάθειες και πήγε στη γραμμή της φιλανθρωπίας 4 φορές. Για ένα παίχτη που έχει τόσο μεγάλη επιρροή στο NBA, τα νούμερα είναι πάρα πολύ λίγα. Και αυτό είναι εμένα που με προβληματίζει για την εικόνα της εθνικής και δεν ξέρω
Δηλαδή σήμερα που πετύχαμε έναν αντίπαλο όχι επίπεδου Σερβίας, Ιταλία, Ιταλίας, okay. Ξέρω εγώ, Ισπανίας, Αμερικής, ακόμα και Αυστραλίας, που έχει και αυτή ένα πολύ δυνατό έτσι σύνολο. Θα βάλω και την Ιταλία μέσα. Πάλι είχαμε πρόβλημα στο πώς να πάρουμε πράγματα από τον Αντετοκούμπο. Εγώ δεν νομίζω ότι με τον τρόπο που παίζεται και το που παίζεται τον μπάσκετ εκτός NBA και με το πώς μας περιμένουν οι αντίπαλοι που όταν, όταν παίζουμε την Ελλάδα ουσιαστικά λοκάρουν πάνω στον Αντετοκούμπο και η προετοιμασία τους εκεί με αυτό έχει να κάνει, με το πώς θα κλείσουν διαδρόμους για τον Γιάννη. Πρέπει κάπως να βρούμε έναν τρόπο να τον κάνουμε πιο ενεργό, πιο κυρίαρχο, πιο παίκτη που βλέπουμε στους Bucks. Έτσι. Αυτό είναι που μας λείπει. Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα το 34,6% στα τρίποντα, τηρουμένων λογιών, είναι κακό. Οπότε, βέβαια, από τα 9 που βάλαμε, τα 4 στα 5 ήταν του Πρίντεζη. Και τα άλλα 3 του Καλάθη. Αλλά γενικότερα πρέπει αυτό το 0 στα 3 του Σλούκα, ας πούμε, στην πορεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού συνεχίζουμε, να είναι 1 στα 3. Να σου πω εγώ. Το 1 στα 5 του Παπαπέτρου να είναι 2 στα 5. Ή να είναι 2 στα 4, αν γίνεται. Ή να είναι 1 στα 4. 1 στα 3. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε τον τρόπο και να εκμεταλλευτούμε όσο δυνατόν καλύτερα τον Αντετοκούμπο και να ενεργοποιήσουμε τους γύρω-γύρω σε αυτά που μπορούν να κάνουν. Έτσι. Και επίσης σήμερα από τους ψηλούς μας, δηλαδή από τα δύο πεντάρια, είχαμε 8 πόντους συνολικά. Ο ένας έπαιξε 17 λεπτά και ο άλλος 16. Μιλάω για τον Μπουρούς και τον Παπαγιάννη. 8 πόντους συνολικά. 3 rebound είχε ο Μπουρούσης, 3 ο Παπαγιάννης. Προφανώς και εγώ στον Αντετοκούμπο οι ψηλοί μας έχουν και αυτοί κάπως διαφορετικό ρόλο. Αλλά γενικότερα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι σε αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι των αποφάσεων των σωστών μέσα στο κύπελλο. Δηλαδή σήμερα από ένα σημείο και μετά περιμέναμε τα πάντα από τον Σλούκα και τον Πριντέζη. Σε έναν αντίπαλο που ξαναλέω δεν είναι το επίπεδο της Σερβίας, δεν είναι το επίπεδο της Ισπανίας, δεν είναι το επίπεδο φυσικά των ΗΠΑ. Και είχαμε αυτά τα προβλήματα. Τώρα, το να την πέσουμε όλο σε Σκουρτόπουλο, τον Ταβερνιάρη, Σουβλατζή, Ψητά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το θεωρώ πάρα πολύ υπερβολικό. Μετά από μία ήττα στον πόντο από τη Βραζιλία. Το θεωρώ πολύ υπερβολικό. Όπως θεωρώ πολύ υπερβολικό το να κερδίζεις την πρώτη αγωνιστική το Μαυροβούνιο και να νομίζεις ότι να ξεκλείδωσες το μετάλλιο. Είναι πολύ απαιτητική διοργάνωση. Πλέον με τον τρόπο που οι παίκτες πηγαίνουν είτε σε μικρότερη ηλικία είτε σε μεγαλύτερη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεν έχει σημασία αν είναι από τις γνωστές παραδοσιακές χώρες τέλος πάντων του μπάσκετ ή από κάποιες άλλες. Αν ο άλλος είναι δυνατός και ποιοτικός, μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε, είτε αυτός είναι το κούμπο, είτε είναι δεν ξέρω ποιος άλλος, είτε είναι ο καμπόκλο, όπως τον λέγανε αυτό το μικρό σήμερα που είχε η Βραζιλία. Και η ουσία τώρα είναι να κερδίσουμε τη Νέα Ζηλανδία την επόμενη Πέμπτη, σε δύο μέρες. Και από εκεί πέρα μετά να κάνουμε αυτό που πρέπει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία. Βέβαια, η λογική είναι ότι η Βραζιλία θα πάει με τρεις νίκες στην επόμενη φάση, λογικά μιλώντας πάντα. Γιατί, εντάξει, τώρα δεν νομίζω η Βραζιλία τελευταία αγωνιστική να χάσει το Μαυροβούνιο. Παρότι το Μαυροβούνιο ακόμα έχει κάποιες ελπίδες. Ή μάλλον δεν έχει. Είναι πολύ δύσκολο τέλος πάντων η Βραζιλία να μην πάει με τρεις νίκες. Και από εκεί και πέρα θα παίξει με Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες για να διεκδικήσει την παρουσία σου στην επόμενη φάση. Δεν είναι εύκολο, αλλά ξαναλέω, όταν πας με τέτοια διοργάνωση πρέπει να κάνεις και μια μεγάλη νίκη, τουλάχιστον μία. Και όσο προχωράς να κάνεις ακόμα μεγαλύτερες νίκες. Δεν πιστεύω ότι. Έτσι και αλλιώς να πω την αλήθεια, εγώ αυτό το οποίο έλεγα για αυτή την εθνική ομάδα είναι το να φτάσει στα προημιτελικά και από εκεί και πέρα μετά πάμε, είναι εντελώς νοκάουτ η κατάσταση, δεν ξέρεις τι μέρα θα είσαι, μπορεί μια μέρα σου μπαίνουν όλα και να φτάσεις εύκολα στα ημιτελικά, μπορεί να σου μπαίνει τίποτα και να αποκλείσεις από οποιονδήποτε.
Τώρα τα προημιτελικά λοιπόν έχουν γίνει κάπως δύσκολα, αλλά η εθνική ομάδα του Σλούκα, τον ξέρω εγώ πόσο είναι ο Σλούκας, 1,5 εκατομμύριο στη Φενέρ, μπορεί και παραπάνω, του Καλάθη που είναι 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, του Αντετοκούμπο των 100 εκατομμυρίων στους Μπακς και περιμένοντας σούπερ μαξ συμβόλαιο, του Πρίντεζη, του Μπουρούση, του Παπα-Νικολάου, του Παπαπέτρου, νομίζω ότι μπορεί να κάνει μεγάλες νίκες εφόσον λειτουργήσει ο καθένας ανάλογα με αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν λέω ότι είμαι σίγουρος θα τις κάνει, απλά δεν μπορώ να τη μηδενίζω τόσο εύκολα. Πιστεύω ότι έχουμε ένα ρόστερ αρκετά καλό για να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα. Να διεκδικήσουμε την παρουσία στα προημιτελικά. Αυτό. Από εκεί και πέρα τα προημιτελικά είναι μια άλλη κουβέντα. Αν φτάσεις, έχεις μια άλλη διαδικασία από εκεί και πέρα. Πιο απαιτητικός αντιπάλος. Για μένα είναι πολύ μεγάλο ποσοστό η ημέρα που θα είσαι εκεί. Τώρα λοιπόν, πρέπει να κερδίσει τη Νέα Ζηλανδία να περάσει την επόμενη φάση και από εκεί και πέρα να δει τι θα κάνει στον όμιλο με τι ΗΠΑ και την και η Τουρκία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Στοίχημα.gr είναι μαζί μα. Στο στοίχημα θα βρείτε μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών καθημερινά. Θα βρείτε τι καλύτερε αποδόσει που κυκλοφορούν στην αγορά σε όλε τι διοργανώσει, σε όλα τα αθλήματα. Κατεβάζετε εφαρμογή για το κινητό και το τάμπλετ. Και όπου και αν συνέχετε μαζί σα, έχετε και το καζίνο το στοίχημα που επίση σα δίνει καθημερινά πάρα πολλές επιλογές για κέρδη. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για δεύτερη ώρα. Δεν μας επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα εκπομπή. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 12 στο μοναχικό Μπαλαντέρ σήμερα, καθότι εμείς εδώ η βοηθή του Νίκου Παπαδόπουλου μείναμε μόνοι μας το αφεντικό εδώ της εκπομπής. Ο κεντρικός παρουσιαστής αποφάσισε να περάσει κάποιες προσωπικές στιγμές, δήλωσε κόλλημα για την παρουσία του σήμερα εδώ και εμείς συνεχίζουμε μόνοι μας μέχρι και τις 12. Τα της εθνικής τα αναφέραμε πριν. Χαλαρώστε λίγο, παιδιά. Οκ, θα τη δούμε. Την εθνική, για όσο δεν είναι το παιχνίδι, υπάρχει τώρα από ό,τι βλέπω σε επανάληψη στην Earth Sports HD. Αυτό το κανάλι, αλήθεια, πώς και η νέα κυβέρνηση το έχει καταργήσει, ρε φίλε. Εντυπωσιακό. Για όσους λοιπόν δεν έχουν εικόνα ή μάλλον θέλουν να ξαναδούν κάτι, μπορούν να το βάλουν τώρα και να το δουν, γιατί βλέπω ότι τώρα το ξαναδείχνει σε επανάληψη το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Βραζιλία. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το ποδοσφαιρικό κομμάτι έχει μείνει λίγο πίσω αυτές τις ημέρες και θα μείνει όσο συνεχίζονται αυτές οι ξενέρωτες διακοπές για εθνικές ομάδες, ειδικά οι πρώτες, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που γίνονται κάθε χρόνο, είναι με διαφορά οι πιο ξενέρωτες. Γιατί είναι ουσιαστικά λίγο μετά το ξεκίνημα των επίσημων υποχρεώσεων των ομάδων. Δηλαδή περιμένει ο φίλος της ομάδας, τέλος πάντων, όλο το καλοκαίρι και με το που ξεκινάει δύο αγωνιστικές, τσακ, αμέσως έρχεται η διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Η δική μας εθνική βλέπω ότι παίζει στη Φιλανδία. Πολύ ωραία. Βέβαια, οι ελπίδες για πρόκριση είναι πολύ μικρές. Έτσι. Και με καινούριο προπονητή. Θα είμαστε τον John Van Sip, τον Ολλανδό. Το λέω για εσάς που είστε φίλοι της εθνικής ομάδας. Απορώ πώς είστε στο ποδόσφαιρο πλέον, ειδικά τα τελευταία χρόνια με όλα αυτά που γίνονται. Τώρα, όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές, ειδικά με αυτά που έχουν γίνει στις δύο πρώτες αγωνιστικές, δεν μένουμε τόσο στο αγωνιστικό, μένουμε σε άλλα πράγματα. Και ειδικά φέτος που ζούμε για πρώτη φορά την εμπειρία του VAR, του ελληνικού VAR, γιατί είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε στο εξωτερικό, ζούμε κάτι πραγματικά έτσι πολύ ενδιαφέρον, έτσι με το δικό μας ελληνικό τρόπο. Σήμερα, ας πούμε, γενικά είχε γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα κάτι ανάλογο, απλά τώρα βλέπω ότι έχει ξεχωριστές φάσεις. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας Παύλα η ΕΠΟ βγάζει κάποιες ανακοινώσεις, να το πω, ναι, ενημερώσεις τέλος πάντων, σαν κριτική σε αυτά που γίνονται από τους διαιτητές τέλος πάντων. Η σημερινή ανακοίνωση λοιπόν, θα τη διαβάσω γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, ξεκινάει. Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνονται τα ακόλουθα αναφορικά με τη λειτουργία του Video Assistant Referee κατά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Super League 1. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΕΔ, κατά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Super League 1, το πρόγραμμα Video Assistant Referee λειτουργήσε σωστά και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χρήσης του.
Οι παρεμβάσεις των διαιτητών VAR ήταν οι προβλεπόμενες και οι διαιτητές έπαιξαν αναλόγως, ανοίγει παρένθεση, αποδεχόμενοι ή μη τις παρεμβάσεις, κλείνει παρένθεση, αφού όπως είναι ήδη γνωστό η τελική απόφαση παραμένει στη δική τους αρμοδιότητα. Κατά συνέπεια, οι επίσημες ή ανεπίσημες διαμαρτυρίες ορισμένων ομάδων μέσω του τύπου δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και θεωρείται ότι απέχουν από την ποδοσφαιρική λογική και πραγματικότητα, λέει η ανακοίνωση της ΕΠΟ. Άλλωστε, η ΦΑΜ και FIFA εποπτεύουν μέσα από την ειδική πλατφόρμα το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως και τα άλλα πρωταθλήματα στα οποία έχει δοθεί άδεια εφαρμογής του βίντεο assistant referee και έχουν σαφή εικόνα για την ορθή εφαρμογή του. Θα θέλαμε να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά ότι δεν θεωρούμε το VAR ένα όχημα για να ανοίξουν οποιασδήποτε συζητήσεις για την ορθότητα των διαιτητικών αποφάσεων και δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Παρά το γεγονός ότι έχει πραγματοποιηθεί ειδική ενημέρωση παύλα εκπαίδευση των ποδοσφαιρικών τμήματων όλων των ομάδων πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, η ΚΕΔ παραμένει στη διάθεση των ομάδων για οποιαδήποτε ζητήματα χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων και ενημέρωση για το βίντεο assistant referee. Για εκπαιδευτικούς λόγους, υπενθυμίζουμε ότι ο VAR επεμβαίνει μόνο στις περιπτώσεις που θεωρεί ότι υπάρχει ξεκάθαρο και προφανές λάθος. Με βάση αυτή την επισήμανση, παραθέτουμε κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις της εφαρμογής του συστήματος από τις δύο πρώτες αγωνιστικές του Super League 1. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν, ξεκινάμε με το Λεμέ Παναθηναϊκός. 33 λεπτό, ο VAR εντόπισε ξεκάθαρο και προφανές λάθος σε μη καταλογισμό πέναλτι σε χέρια αμυντικού και συνέστησε στον διαιτητή επανεξέταση του συμβάντος ως όφιλε. Ο διαιτητής επανεξέταση του συμβάν και άλλαξε την αρχική του απόφαση καταλογίζοντας το πέναλτι και δείχνοντας και την κάρτα, εννοεί για το πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός την πρώτη αγωνιστική στη Λαμία. Άρη Σόφι 90-1. Ο διαιτητής δεν καταλόγησε πέναλτι σε περίπτωση ανατροπής επιτιθέμενου ποδοσφαιριστή. Ο VAR έχοντας ερμηνεύσει ως μη ξεκάθαρο και προφανές λάθος την απόφαση του διαιτητή να μην καταλογίσει πέναλτι και αφού έλαβε πληροφόρηση από το ρέφερι ο τελευταίος είχε εικόνα για τη φάση, αποφάσισε να μην παρέμβει. Μιλάμε για τη φάση του Ιντέγε, που στα δικά μας τα μάτια βλέποντας το replay ήταν ένα καθαρό πέναλτι. Εδώ λέει η ανακοίνωση ΕΠΟ ότι ερμηνεύθηκε ως μη ξεκάθαρο και προφανές λάθος η απόφαση του διαιτητή να μην καταλογίσει το πέναλτι. Και στην ενδοεπικοινωνία ο ρέφερ είπε ότι είχε εικόνα για τη φάση και έτσι ο VAR δεν παρενεύει, λέει η ΕΠΟ. Ο Ολυμπιακός έδρασε στο 80 λεπτό, η φάση που όλοι μιλήσαμε για το τράβημα στον Παράλες. Ο διαιτητής δεν καταλογίζει πιθανή παράβαση, πέναλτι, τράβημα, μη έχοντας εικόνα για το συμβάν. Missed incident, γράφει η ανακοίνωση Χρήστο. Ο VAR, αφού επιβεβαίωσε ότι ο διαιτητής δεν είχε εικόνα, συνέστησε επανέλεγχο. Λόγω τεχνικού προβλήματος, το διαφωτιστικό replay που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης δεν ήταν στη διάθεση του VAR, ώστε να αποσταλίσει ο διαιτητή και ο τελευταίος, αφού επανεξέταστε διαθέσιμα replay, παρέμεινε στην αρχική του απόφαση, καθώς από αυτά δεν προέρχεται ξεκάθαρο και προφανές λάθος. Εν ολίγες, λοιπόν, το σύστημα το οποίο υπάρχει για να βοηθάει τον διαιτητή να παίρνει τη σωστή απόφαση, στη συγκεκριμένη περίπτωση που όλοι την είδαμε στο replay και καταλάβαμε ότι υπήρχε τραύμα και πέναλτι. Δεν μπορούσε να βοηθήσει το διαιτητή διότι υπήρχε τεχνικό πρόβλημα. Σύμφωνα και με την ανακοίνωση, όπως είχε μεταφερθεί και επίσης μετά από εκείνο το παιχνίδι. Πολύ ωραία. Παναθηναϊκός Όφη 96. Ο διαιτητής δεν εντόπισε πιθανή περίπτωση απευθείας κόκκινης κάρτας και αποφάσισε συνέχιση του αγώνα. Δεν θυμάμαι τη φάση αυτή, Χρήστο. Ποια είναι. Στο τέλος είχε φάση για αποβολή. Α, έχει την αποβολή. Ναι, σωστά. Την αποβολή του Κουρμπέλη. Πολύ ωραία. Ο VAR κρίνοντας το παραπάνω ως ξεκάθαρο και προφανές λάθος, συνέστησε στο διαιτητή επανέλεγχο. Εκείνος με τη σειρά του, αφού επανεξέταση του συμβάν, έδειξε την κόκκινη κάρτα στον παραβάτη ποδοσφαιριστή. Λάρισα Ολυμπιακός στο 5ο λεπτό το πέναλτι του Ολυμπιακού. Ο διαιτητής δεν καταλόγισε παράβαση πέναλτι, αποφασίζοντας να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο VAR, έχοντας ολοκληρώσει τον έλεγχο του συμβάντος, εντόπισε ξεκάθαρο και προφανές λάθος και ενημέρωσε τον διαιτητή να διακόψει το παιχνίδι, συστήνοντας το επανέλεγχο. Ο διαιτητής, αφού επανεξέταση του συμβάν, καταλόγισε πέναλτι. Οπότε, σύμφωνα και με την ανακοίνωση ΕΠΟ, καθαρό το πέναλτι του Ολυμπιακού. Λάρα Ολυμπιακός 35 λεπτό μετά την επίτευξη τέρματος. Ο βοηθός υπέδειξε offside και ο διαιτητής ακύρωσε το τέρμα. Συνέχεια ο VAR ως όφιλε έλεγξε την ορθότητα της απόφασης και δεν την επιβεβαίωσε. Λάρα Ολυμπιακός 38 με την επίτευξη τέρματος. Ο VAR έλεγξε ως όφιλε αν είχε προηγηθεί κάποια παράβαση. Και αφού εντόπισε παράβαση offside, ενημέρωσε ο διαιτητής ότι τον γκολ έπρεπε να ακυρωθεί όπως και έγινε. Τα γκολ του Ολυμπιακού είναι αυτά που, ακυρώθηκε. Λαμία Τρόμητος στο 80. Και σε αυτή την περίπτωση, μετά την επίτευξη τέρματος, ο VAR έλεγξε ως όφιλε αν είχε προηγηθεί κάποια παράβαση και αφού εντόπισε παράβαση offside, ενημέρωσε ο διαιτητής ότι τον γκολ έπρεπε να ακυρωθεί όπως και έγινε. Πρόκειται για τις περιπτώσεις στις οποίες βάσει πρωτοκόλλου και έχοντας αντικειμενικά βάση εικόνας στοιχεία στη διάθεσή του, ο διαιτητής δεν υποχρεούται να προβεί και ο ίδιος επανέλεγχο αποδεχόμενο σύσταση του VAR. Πολύ ωραία μας τα λέει η ΕΠΟ. Αυτή την ανακοίνωση μας εξηγεί κάποια πράγματα. Εγώ επιμένω και λέω ότι το VAR έχει μπει πολύ αρπακόλα στα γήπεδα και στη χρήση από τους διαιτητές και είναι ξεκάθαρο.
ακόμα και στην τηλεοπτική μετάδοση έχει μπει ραπακόλα. Και χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα. Όσοι παρακολουθούν το μοντο μπάσκετ, βλέπετε ότι όταν υπάρχει φάση instant replay, το VAR του μπάσκετ, εδώ και χρόνια που υπάρχει, έχουμε όλη εικόνα για ό,τι βλέπει ο διαιτητής. Μάλιστα, στο μοντο μπάσκετ έχουμε και το μικρόφωνο στο διαιτητή. Δηλαδή, ακούγεται το τι ζητάει ο διαιτητής από τον άνθρωπο της γραμματείας που είναι πάνω από, από το monitor και φτιάχνει τέλος πάντων τη φάση για να τη δει ο διαιτητής. Την ακούμε. Στη δεύτερη αγωνιστική, μετά πως έγιναν την πρώτη και ειδικά πως έγιναν μετά πως έγιναν στο Καραϊσκάκη στην πρώτη, στη δεύτερη αγωνιστική λοιπόν στην Ελλάδα, βλέπουμε έναν διαιτητή ο οποίος έχει το χέρι του στο ακουστικό και με το άλλο χέρι κάνει περίμενα τον κάθε παίχτη όταν υπάρχει κατάσταση για το VAR. Δεν βλέπουμε λοιπόν τι κοιτάει ή τι βλέπουν μάλλον οι διαιτητές στο VAR. Και επίσης υπάρχει φάση στις δύο πρώτες αγωνιστικές χρήση του διαιτητής πλην εκείνης της φάσης με τον Καραπαπά από δίπλα στο Καραϊσκάκης που προσπαθούσε ο Κουμπαράκης να βγάλει άκρη, δεν είδε ποτέ. Στις άλλες φάσεις έχουμε το διαιτητή να πηγαίνει στην οθόνη και να βλέπει. Έχουμε δει. Στη Λαμία το είδαμε, ας πούμε. Όχι, του το είπα από την επικοινωνία. Είδαμε στη Λαμία στο πρώτο παιχνίδι Λαμία Παναθηναϊκός. Στο Λαμία Παναθηναϊκός σχεδίο του σκηνικό. Πήγε και είδε. Το πέναλτι. Μάλιστα. Οκ. Ναι, οκ. Γενικά πάντως είναι μια διαδικασία που εγώ επιμένω και λέω ότι έχει πολλά κενά στον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι διαιτητές και στον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο τηλεθεατής ότι γίνεται. Δηλαδή στη δεύτερη αγωνιστική όπου υπήρχε κατάσταση VAR βλέπαμε τον διαιτητή του αγώνα να είναι με το ένα χέρι στο ακουστικό και με το άλλο να λέει στον κάθε παίχτη που πηγαίνει και του λέει κάτι να περιμένει. Γιατί ακούει τι του λέει ο άλλος διαιτητής στο μικρόφωνο. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι κάτι που λειτουργεί πρώτη φορά, έτσι, και χρειάζεται χρόνος από όλους για να το μάθουν, να λειτουργήσουν με αυτό, να καταλάβουν πότε είναι η σωστή χρήση του και πότε όχι. Ακόμα και τα κανάλια τα οποία δείχνουν τα παιχνίδια και από εκεί υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Αλλά από τις δύο πρώτες αγωνιστικές το βίντεο assistant referee περισσότερο μας έχει μπερδέψει νομίζω παρά μας έχει βοηθήσει στο να καταλάβουμε κάποιες καταστάσεις του τι γίνεται. Νομίζω ότι περισσότερο μας μπερδεύει παρά μας βοηθάει. Τώρα, στην πορεία προφανώς και θα γίνεται καλύτερη χρήση του. Προφανώς ελπίζω ότι και ο τηλεθεατής θα μπορεί να βλέπει για να έχει το δικό του συμπέρασμα και να καταλαβαίνει τι γίνεται. Θα μπορεί τέλος πάντων να βλέπει τη φάση την οποία εξετάζει το βίντεο assistant referee. Γιατί μετά πως έγιναν την πρώτη, τη δεύτερη δεν βλέπουμε τίποτα. Σε κανένα γήπεδο. Κατάσταση βίντεο assistant referee δεν είχε εικόνα ο τηλεθεατής του τι βλέπουν οι διαιτητές. Κάτι που δεν γίνεται πουθενά έτσι όπου χρησιμοποιείται το VAR. Εμείς εδώ έχουμε το δικό μας τρόπο σε όλα. Το ίδιο ισχύει και σε αυτή την περίπτωση με το βίντεο assistant referee. Ελπίζω να βελτιωθεί η κατάσταση. Το ελπίζω. Γιατί ακόμα δεν έχουμε δει ντέρμπι, ε. Δηλαδή ακόμα δεν έχει έρθει κάποιο ντέρμπι. Ψαντήσετε λίγο σε καταστάσεις ντέρμπι. Να μην βλέπουμε τη φάση όσο το παρακολουθούμε από τη τηλεόραση. Να πρέπει ο διαιτητής μέσα σε μια δύσκολη ατμόσφαιρα να πάρει μια απόφαση είτε ακούγοντας τον βοηθό του στο VAR είτε πηγαίνοντας για να ελέγξει και ο ίδιος να επανελέγξει μια φάση, να πηγαίνει δηλαδή στη δική του οθόνη εκεί. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωση σε αυτό το κομμάτι και ελπίζω να τα βρούμε. Γιατί αν δεν τα βρούμε και καταφέρουμε και το VAR να το απαξιώσουμε, δεν ξέρω μετά ποια λύση υπάρχει. Δεν ξέρω.
ποια μπορεί να είναι η λύση αν απαξιωθεί και το VAR. Υπάρχουν προσπάθειες από συγκεκριμένους κύκλους που δεν ελέγχουν την ΕΠΟ και θέλουν να ξαναπάρουν τον έλεγχο της ΕΠΟ, που προσπαθεί να βγάλει το VAR, παρότι τους έχει ευνοήσει τις δύο πρώτες αγωνιστικές αυτό, προσπαθούν να το βγάλουν ότι δεν βοηθάει, ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται περισσότερο μπερδεύει παρά τέλος πάντων βοηθάει και όλα αυτά. Γενικά, εγώ πιστεύω ότι η τεχνολογία όπου είναι εφικτό να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή έχουμε περάσει από τις εποχές που έπρεπε ο επόπτης να δει μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου αν η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι το οριζόντιο και πέρασε τη γραμμή. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι επόπτες 50-50 το είχαν. Αν η φάση ήταν δεν ήταν ξεκάθαρη. Δηλαδή σκεφτείτε ότι γίνεται ένα σουτ, ο επόπτης συνήθως όταν το σουτ είναι και μακρινό είναι στην ευθεία του τελευταίου αμυντικού, δεν είναι στην ευθεία της εστίας για να βλέπει. Πλέον υπάρχει τεχνολογία που σε βοηθάει σε αυτό. Υπάρχει τεχνολογία η οποία σου δίνει δυνατότητα για την εσχάτη των ποινών, για κόκκινη κάρτα, για offside, για καθαρό goal, τέλος πάντων και όλα αυτά, να σε βοηθήσει. Η τεχνολογία να σου δώσει να καταλάβεις αν η απόφαση σου είναι σωστή. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιείται. Απλά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται με τρία σεμινάρια, μία ενημέρωση στους δημοσιογράφους και μία κουτσοενημέρωση και στις ομάδες. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει σωστή προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα, διαιτητές, ομάδες, τηλεοπτική πάροχη, ούτως ώστε όταν έρθει η ώρα να λειτουργήσει αυτό το πολύ πολύ χρήσιμο εργαλείο, όπως είναι το VAR, να λειτουργεί σωστά και όχι με τον τρόπο που λειτουργεί οι πρώτες αγωνιστικές στην Ελλάδα. Χωρίς να έχουμε δηλαδή εικόνα τις περισσότερες φορές, χωρίς να καταλαβαίνουμε πολλές φορές γιατί πηγαίνει στο VAR. Δηλαδή, ας πούμε, στην Τούμπα με τον Πανιόνι υπήρχε κάποιες καταστάσεις που δεν καταλάβαινες γιατί υπάρχει VAR. Και μετά, επειδή ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας και στο και όχι στο τι έγινε, αλλά στο τι γράφουμε ότι έγινε, ο καθένας μετά παίρνει την κάθε φάση και την αναλύει όπως θέλει. Δηλαδή, αφού σηκώθηκε τόσο πολύ επικοινωνιακά και δικαίως το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Αστέρα, προσπάθησαν συγκεκριμένοι κύκλοι να σηκώσουν επικοινωνιακά ότι το γκολ του Σβιτέρσκι με τον Πανιόνιο δεν έπρεπε να μετρήσει γιατί έχει γίνει θετικό φάουλ του Ακπομ στον αμυντικό του Πανιονίου που είναι κοντά στη φάση. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, παιδιά. Δεν γίνεται έτσι. Αν δεν λειτουργήσουμε όλοι όπως πρέπει με το VAR, θα το ξεφτυλίσουμε και αυτό και μετά επιστροφή δεν υπάρχει. Αν ξεφτυλίσουμε και το VAR. Δηλαδή, αν ξεφτυλίσουμε και τη τεχνολογία. Δηλαδή, αν βλέπουμε κάτι με τα μάτια μας και πείθουμε τους πάντες, ακόμα και τα δικά μας τα μάτια, ότι δεν είναι αυτό που είδαμε, γιατί δεν είναι για την ομάδα μας ή δεν είναι τέλος πάντων για τα συμφέροντά μας, τότε δεν ξέρω πώς μπορεί να μας βοηθήσει. Και το VAR. Έτσι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βοηθήσει για τον κόσμο να καταλαβαίνει. Δεν ξέρω πώς μπορεί γενικά αυτό το πολύ πολύ χρήσιμο εργαλείο να είναι όντως χρήσιμο και στην Ελλάδα. Σε πρώτη φάση από τρίτη αγωνιστική, καλό θα είναι σε πρώτη φάση, έτσι. Ξεκίνησε δύο αγωνιστικές, το είδαμε πώς είναι, αν μας βοηθάει ή όχι όλα αυτά. Σε πρώτη φάση λοιπόν, την τρίτη αγωνιστική μάλλον, καλό θα ήταν ο τηλεθεατής που βλέπει το παιχνίδι, όταν υπάρχει φάση του VAR, να βλέπει το replay που βλέπουν οι βοηθοί που είναι στο VAR. Ή μάλλον οι διαιτητές που είναι στο VAR. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το διαφανές, να το πω έτσι. Αυτό είναι το ξεκάθαρο. Για να καταλαβαίνουν όλοι το τι γίνεται. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Αν έχουμε ως βάση τα όσα γίνανε στις δύο πρώτες αγωνιστικές, δεν έχουμε και πάρα πολλές ελπίδες για να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει να γίνει. Πρέπει να λειτουργήσει σωστά. Πρέπει να λειτουργήσει όπως λειτουργεί, ξέρω εγώ, στην Premier League. Όπως λειτουργεί στην Ιταλία. Όπως λειτουργεί στη Γερμανία. Όπως λειτουργεί στο Champions League. Όπως λειτουργεί τέλος πάντων σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα και σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Να λειτουργεί δηλαδή βοηθητικά και όχι να μπερδεύει περισσότερο.
Αλλά ξαναλέω, όταν το κάνεις με τρία σεμινάρια, στους διαιτητές, μια ενημέρωση σε ομάδες και τους δημοσιογράφους, αντίο ζωή. Μέσα από τα παιχνίδια. Και πάρα τελευταία στιγμή. Λοιπόν, στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Στοίχημα καθημερινά έχει τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Κατεβάζετε εφαρμογή για tablet και κινητό και την έχετε παντού μαζί σας. Έχετε και την επιλογή του στοίχημα καζίνο. Σήμερα υπάρχουν αρκετά παιχνίδια, φίλου μου Χρήστο και όσοι, γιατί ο κόσμος ρωτάει. Δηλαδή είμαστε προς το τέλος σε παιχνίδια που γίνονται στην Αγγλία. Θα τα πάρω όλα, ρε φίλοι, και θα τα πω. Λοιπόν. Yeovil Sutton United είναι στο 1-0. Είμαστε στο 87 εκεί, 0-0 το ημίχρονο. Walking Torquay 1-1 είναι το σκορ, 0-0 το ημίχρονο. Παιχνίδια τα οποία είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, έτσι πλησιάζουμε στο 90. Eastleigh Boreham Wood 2-0, 1-0 το ημίχρονο. Barrow Hartlepool 0-1, 0-0 το ημίχρονο. Dover Ebbsfleet 1-1, 0-1 το ημίχρονο. Wrexham Maidenhead. Maidenhead, ωραίο. 2-2, 1-1 το ημίχρονο. Stockport Fylde 2-1, 2-0 το ημίχρονο. Chesterfield Halifax 1-3, 0-2 το ημίχρονο. Harrogate Charlie 2-0, 1-0 το ημίχρονο. Στα παιχνίδια της τρίτης κατηγορίας της Αγγλίας. Γενικά έχει μικρές κατηγορίες Αγγλίας σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε για όλα τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη και αρκετά από αυτά ολοκληρώνονται σε λίγο. Η σέντρα τους ήταν στις 10 παρατέταρτο. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 12 στο μοναχικό Μπαλαντέρ σήμερα. Εδώ τα λέμε μόνοι μας, σαν τους τρελούς. Μιλάμε εδώ σε ένα μικρόφωνο. Καλά που έχω το Χρήστο Κιώση. Μας ανεβάζει να μην μιλάω μόνος μου τουλάχιστον. Να με ακούτε κι εσείς. Λοιπόν. Αναφερθήκαμε και στα του ΒΑΡ, όπως καταλαβαίνετε είναι ένα από τα θέματα, νομίζω είναι το πιο σημαντικό θέμα από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και μετά. Τώρα τα άλλα που έχουν να κάνουν με το ξεκίνημα, με αλλαγές προπονητών και όλα αυτά, δεν μπορώ να πω κάτι καινούριο για ομάδες που ξεκινάνε καλά, για ομάδες που δεν ξεκινάνε καλά, για ομάδες που ζορίζονται, που τέλος πάντων είναι ακόμα πολύ νωρίς η σεζόν για να έχουμε έτσι γενική εικόνα των ομάδων. Εντάξει, τώρα στα δικά μας, ο Άρης είναι σε αναζήτηση προπονητή. Όλα δείχνουν θα είναι το εξωτερικό. Η επόμενη κίνηση για τον Άρη μετά το τέλος συνεργασίας με τον Σάβα Παντελίδη. Γενικότερα θα δούμε κάτι διαφορετικό στον Άρη μετά τη διακοπή, γιατί υπάρχει και η ανάληψη των καθηκόντων από τον Άγγελο Χαριστέα. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, περιμένουμε κάτι διαφορετικό από τον Άρη μετά τη διακοπή. Νομίζω ότι ο Άρης θέλει να τελειώσει το δυνατόν γρηγορότερα το θέμα του προπονητή του, ώστε να έρθει και να έχει ένα καλό διάστημα με τους καινούργιους του παίκτες μέχρι να ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα το άλλο Σαββατοκύριακο. Έτσι. Ο Άρης παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ωραία, μπορεί ο Παναθηναϊκός να ψάχνει πόντι μετά από εκείνο το παιχνίδι. Το αποκλείουμε έτσι όπως έχει ξεκινήσει κι αυτός. Ο ΠΑΟΚ είναι μια διαδικασία, μια προετοιμασία σε αυτή που περνάει τώρα. Νομίζω ότι μοιάζει αρκετά με την αντίστοιχη περσινή και προπέρσινη περίοδο, καλά σίγουρα προπέρσινη, που είχε αναλάβει ο Λουτσέσκου. Νομίζω κυρίως με προπέρσινη μοιάζει και όχι τόσο με την περσινή. Καθώς ουσιαστικά τώρα σε αυτό το διάστημα, έστω και με αρκετές απουσίες, γιατί είναι αρκετοί οι διεθνείς, ο Φερέιρα και οι παίχτες του, όσοι είναι εδώ, έχει την ευκαιρία να δουλέψει σε κάποια πράγματα, σε πράγματα που έχουν να κάνουν με δική του φιλοσοφία. Εντάξει, γενικά, όπως έχουμε καταλάβει, μετά τον αποκλεισμό από τη Σλόβα Μπρατισλάβας, το κλίμα είναι πολύ περίεργο για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν βοηθάει η διακοπή σε αυτό, δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχει παιχνίδια. Αν κρίνω από την εικόνα με τον Πανιόνιο, μάλλον βοηθάει. Απλά να πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι αμέσως μετά τη διακοπή ο ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, παίζει με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Δεν νομίζω ότι αμέσως μετά τη διακοπή ο ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί και τόσο αλλαγμένος ή τόσο τέλος πάντων καλύτερος. Αν το κάνει,
Αλλά είναι έκπληξη, αλλά νομίζω θα χρειαστεί και άλλο χρόνο. Θα χρειαστεί αρκετό χρόνο, μάλλον, για να βρούνε όλοι τα πατήματά τους, να καταλάβουν όλοι τι θέλει ο Φερέιρα και να αποκτήσουν επίθεση αυτό μέσα από τα παιχνίδια, έτσι, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το να πιστέψουν όλοι μέσα στην ομάδα ότι με τις καινούργιες συνθήκες μπορούν να έχουν τις ίδιες επιτυχίες που είχαν πέρσι και πρόπερσι. Δεν είναι εύκολο. Το έχουμε καταλάβει, δεν είναι εύκολο. Είναι μια διαδικασία περίεργη, η οποία γίνεται πιο δύσκολη μετά τον αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα για τον ΠΑΟΚ. Με αυτήν πρέπει να πορευτεί. Με αυτήν τη δεδομένη χρονική στιγμή καλείται να αλλάξει την κατάσταση. Παρότι, ξαναλέω, δεν είναι κάτι εύκολο. Όλο αυτό που θέλει να κάνει ο Φερέιρα, νομίζω ότι χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται υπομονή. Ξέρω ότι οι περισσότεροι δεν την έχουν. Αν και η Τούμπα έστειλε άλλο μήνυμα στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Απλά είναι αυτό που έλεγα και πριν για την Εθνική. Δεν μπορεί πριν δύο εβδομάδες ο ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε από μια ομάδα του επίπεδου του Άγιαξ να είναι πολύ καλός, να έχει αποκλειστεί λόγω του διαιτητή και δύο εβδομάδες μετά να είναι όλοι άχρηστοι και να πρέπει να φύγουν όλοι και να πρέπει να πουληθούν, ξέρω εγώ, πέντε παίκτες. Δεν γίνεται. Έτσι. Δεν γίνεται. Και επειδή στον ΠΑΟΚ είχαμε ξεσυνηθίσει από αυτή την κατάσταση, δηλαδή την τόσο σκληρή κριτική γιατί τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά, εμένα μου κάνει εντύπωση. Δεν μπορώ να πω ότι δεν περίμενα ότι στη στραβή θα έχουμε αυτά τα οποία ξέρουμε ότι γίνονται, απλά πίστευα θα είναι σε μικρότερο βαθμό. Αυτό που έλεγα και πριν, ότι αν ήμουν επαγγελματίας παίχτης σε τέτοιο επίπεδο, δεν θα έμπαινα καθόλου στο ίντερνετ, ούτε από κινητό, ούτε από υπολογιστή. Θα είχα ένα κινητό για να μιλάω μόνο στο τηλέφωνο, άμα χρειαστεί, και τίποτα άλλο. Γιατί πραγματικά η κριτική που γίνεται πολλές φορές είναι ισοπεδωτική και σε αρκετές από αυτές τις φορές είναι και άδικη. Καθώς μπορεί να καταλάβει γιατί το λέω, η αποτυχία είναι μέσα στο παιχνίδι. Παιδιά, ξέρω ότι δεν αρέσει, το καταλαβαίνω. Σε κανένα δεν αρέσει να χάνει, σε κανένα δεν αρέσει να αποτυχαίνει, αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι. Το να κάτσεις και να αναλύσεις τα αίτια μιας αποτυχίας είναι πολύ φυσιολογικό. Το να ισοπεδώνεις τα πάντα σε μια αποτυχία όμως δεν είναι. Έτσι. Και νομίζω ότι όταν υπάρχουν αλλαγές και μάλιστα σημαντικές, πρέπει να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να βρει ο καθένας, τέλος πάντων, τον τρόπο λειτουργίας του. Σκεφτείτε εσείς να είστε σε μια δουλειά, καλή, κακή, ο καθένας δεν ξέρω, να πάει σε μια άλλη και μακριά κιόλας από τον τόπο που ζούσε, πόσο διάστημα προσαρμογής μπορεί να χρειαστείτε. Άλλος μπορεί να χρειαστεί μια μέρα, άλλος μπορεί να χρειαστεί μια εβδομάδα, άλλος μπορεί να χρειαστεί ένα μήνα, άλλος μπορεί να χρειαστεί ένα χρόνο, άλλος μπορεί να μην προσαρμοστεί και ποτέ. Το ίδιο ισχύει στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και παντού. Το λέω με αφορμή τον Φερέιρα, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσες οι φωνές εναντίον του. Οι περισσότερες φωνές είναι για τους παίκτες. Είναι λες και πολλοί από εσάς περιμένατε στη γωνία, δηλαδή κάνετε υπομονή τόσο καιρό, έλεγε σε πού θα έρθει τώρα η στραβή, δεν ήρθε, δεν πειράζει, γιατί θα έρθει η επόμενη, ούτε εδώ ήρθε, δεν πειράζει, κάνετε τόσο υπομονή για να είστε σε θέση να επικρίνετε πολύ σκληρά τους παίκτες. Κάποιους από αυτούς, τέλος πάντων, που μπορεί να μου γουστάρετε. Το οποίο είναι υπερβολικό, λέω εγώ. Όποια και είναι η αποτυχία. Γιατί έχουν προηγηθεί πολύ σημαντικές επιτυχίες, έτσι. Δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ προέρχεται από συνεχόμενες αποτυχίες και έχουν μαζευτεί πολλά. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι ο ένας αρχηγός και παοξάκι και παιδί από τις ακαδημίες και παιχταράς και που πονάει τη φανέλα και δεν ξέρω εγώ τι όταν σηκώνει
την κούπα στο, στο Λευκό Πύργο και δύο και τρεις μήνες μετά να είναι άχρηστος περιπατητής, πρέπει να φύγει γιατί, ξέρω εγώ, δεν έκανε καλές εμφανίσεις στα προηγούμενα παιχνίδια. Γιατί υπάρχουν και κακές περίοδοι στους παίκτες, που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Στη δουλειά του, ξέρω εγώ, στην προσωπική του ζωή, σε όλα αυτά. Οι παίκτες είναι άνθρωποι, ξέρετε, δεν έχουν συμβόλαιο με το, το να παίζουν καλά ή τέλος πάντων να κάνουν μόνιμα καλές εμφανίσεις. Χρειάζεται λίγο υπομονή, τι να κάνουμε. Καταλαβαίνω όταν έρχονται αποτυχίες, εξαντλείται αυτή η υπομονή εύκολα, πιο εύκολα από ότι όταν υπάρχουν επιτυχίες, αλλά το είπα και πριν. Είναι μέσα στο πρόγραμμα και αποτυχία. Ένας χαμένος στόχος. Νομίζω ότι θα έπρεπε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο, αλλά είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό, να τελειώνει η χρονιά, να βάζουμε κάτω το τι συνέβη σε αυτήν, ανάλογα τις παραμέτρους και τις περιόδους, και τότε να κρίνουμε τον παίχτη, τον προπονητή, την ομάδα, αν πέτυχε, αν απέτυχε και όλα αυτά. Απλά το λέω για τους, για τους φίλους του ΠΑΟΚ, η χρονιά που έχετε μπροστά είναι πολύ δύσκολη και χωρίς Ευρώπη για την ομάδα. Καταλαβαίνετε όσοι παρακολουθείτε ότι δεν είναι η χρονιά όπως πέρσι και για την ομάδα αλλά και για την κατάσταση γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Και ο ΠΑΟΚ με καινούργια πρόσωπα και με έναν αποκλεισμό παύλα βάρος στους πλάτες του από νωρίς, καλείται να υπερασπιστεί τα κεκτημένα. Κάτι που είναι πολύ πολύ δύσκολο. Και δεν αναφέρομαι τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι όσο στα γύρω γύρω. Δηλαδή, ένα παράδειγμα αυτό που γίνεται στο Πανιόνιο. Δηλαδή, ο Πανιόνιος έχετε με Σιτούμπα, κάνει μία τελική φάση, βάζει ένα γκολ, σηκώνουν ψηλά επικοινωνιακά ερυθρόλευκα μέσα για να απαντήσουν ότι δεν έπρεπε να κατοχυρωθεί τον γκολ του Σφιντέρσκι. Την επομένη ο Πανιόνιος βγάζει ανακοίνωση με 15 ώρες καθυστέρηση, θυμήθηκε ότι αδικήθηκε και μετά τρώει για τον προπονητή που δεν είπε τίποτα για τον διαιτητή. Για όσους παίρνουν τα μηνύματα λοιπόν, καταλαβαίνουν ότι το πρωτάθλημα γίνεται πολύ πιο δύσκολο αυτή τη σεζόν σε σχέση με πέρσι. Που ο ΠΑΟΚ για να το πάρει δεν έχασε πουθενά και παρότι δεν έχασε πουθενά, το εξασφάλισε 28η αγωνιστική, αν θυμάμαι καλά. Οπότε λοιπόν και υπομονή χρειάζεται και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συσπήρωση χρειάζεται και γενικότερα όχι τόσο εύκολα ισοπαίδωση και μηδενισμός προσπαθειών, ανθρώπων, στελεχών και όλα αυτά. Πάνω στον εκνευρισμό, okay, πολλά πράγματα ίσως και να δικαιολογούνται. Αλλά όταν καλμάρουν τα νεύρα και πέφτουν οι σφιγμοί, νομίζω πρέπει να γίνεται λίγο καλύτερη ανάλυση των καταστάσεων και των πραγμάτων. Έτσι. Από όλους. Και από αυτούς που είναι μέσα στην ομάδα, και από αυτούς που είναι έξω από αυτήν, και όσους είναι γύρω, και από αυτούς που είναι γύρω από αυτήν. Έτσι. Πιστεύω ότι αυτές τις μέρες και γενικότερα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί πολύ μασάζ μέσα εισαγωγικά από τον Φερέιρα. Θα κρυθεί και γι' αυτό ο Πορτογάλος. Μασάζ μέσα εισαγωγικά στους παίκτες, τους ώστε να τους πείσει για την σεζόν που δεν θα έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις από εδώ και πέρα και να δώσει στον καθένα τον ρόλο που θέλει και να προσπαθεί να τους έχει όλους το δυνατόν περισσότερο ικανοποιημένους. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Οπότε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, πάω και έχει μπροστά του πολλά πολλά πράγματα ανοιχτά και στο αγωνιστικό και έξω από αυτό και να δούμε πώς θα πορευτεί. Είναι μια διαδικασία περίεργη και δύσκολη για όσους τη βιώνουν, αλλά πρέπει να τη βιώσουν από τη στιγμή που ήρθε αυτός ο αποκλεισμός. Λοιπόν, πόσο παιχνίδια έχει, ρε φίλε. Πολύ πράγμα, δεν μπορώ να τα πω αυτά. Φίλοι καλοί που ασχολείστε με το στοίχημα και με το στοίχημα και στέλνετε έτσι διάφορα μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο. Θα δώσω τελικά.
Okay. Από Αγγλίες, μικρές Αγγλίες που είχε παιχνίδια σήμερα. Λοιπόν, Barrow, Hartlepool 0-1. Chesterfield, Halifax 2-3. Dover, Ebbsfield 1-1. Eastleigh, Boreham 2-0. Harshgate, Shorley 2-0. Notts County, Solihull 0-0. Stockport, Fylde 2-1. Walking Torquay 1-1. Wrexham, Maidenhead 2-2. Yeovil, Sutton United 1-0. Και... Χριστός η Παναγία. Είχε και κύπελο, κάτι είχε και μια ομάδα ψιλογνωστή, όχι πολύ μικρές ομάδες, στην Αγγλία. EFL Trophy. Λοιπόν, Bolton Bradford 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. 3-4 στα πέναλτι. Μας ενδιαφέρει το 90 λεπτό, πιστεύω, για σου έχετε παίξει. Γιατί όμως φεύγεις τώρα, καλό μου, και εσύ είχα το ανοιχτό. Κάτσε λίγο, το χάσαμε. Forest Green, Southampton, Under 21-3-2. Blackpool, Morecambe 5-1. Morecambe, συγγνώμη. Crewe Burton 1-3. Northampton, Peterborough 0-2. Wimbledon, Brighton, Under 21-0-2. Grimsby, Scunthorpe 1-2. Accrington, Fleetwood 2-1. Coventry, Walsall 0-0. Doncaster, Lincoln 3-1. Gillingham, Colchester 2-3. Ipswich, Tottenham, Under 21-2-1. Leighton Orient Southend 2-0, Macclesfield Newcastle Under 21-2-1, Oxford Norwich Under 21-2-1, Plymouth Bristol 1-1, Port Vale Shrewsbury 2-1, Portsmouth Crawley 1-0, Stevenage Milton Keynes Dons 0-3, Exeter Cheltenham 1-0 και Salford Aston Villa Under 21-2-0. Για τους φίλους στοιχήματος οι οποίοι ρωτούν και ανησυχούν για τα παιχνίδια τα οποία ήταν σήμερα στο κουπόνι. Χρήστο και σε τι φάση είμαστε, φίλε μου? Αναμένουμε. Αναμένουμε, λες. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, αφού αναμένουμε, ας δώσουμε και τελικά από το, ή μάλλον τα αποτελέσματα τα σημερινά από το Mundo Basket. Και να δούμε και αύριο τι παιχνίδια υπάρχουν στο πρόγραμμα. Λοιπόν, σήμερα πλην της ήττας της εθνικής μας ομάδας από την Βραζιλία με 78-79. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Νέα Ζηλανδία νίκησε με 93-83 το Μαυροβούνιο. Και έτσι μένει ζωντανή για την μάχη της πρόκρισης. Νωρίτερα... Η Αυστραλία νίκησε με 81-68 τη Σενεγάλη, χωρίς να φορτσάρει πάρα πολύ, αλλά η Αυστραλία έχουν ένα πολύ καλό ρόστερ. Η Τσεχία νίκησε με 89-76 την Ιαπωνία. Η έκπληξη ήταν η έκπληξη. Okay, ένα αποτέλεσμα που άφησε έξω μια παραδοσιακή ομάδα τα τελευταία χρόνια ήταν η νίκη της Δομινικανής Δημοκρατίας επί της Γερμανίας με 78-68. Οι Γερμανοί έχασαν και από τους Δομινικανούς και έμειναν εκτός. Η Λιθουανία νίκησε εύκολα με 92-69. Τον Καναδά, ωραία η Λιθουανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έγινε μάχη για να κερδίσουμε 32 την Τουρκία. Η Γαλλία εύκολα την Ιορδανία 103-64. Τα σημερινά αποτελέσματα. Αύριο ξεκινάει τέτοια αγωνιστική. Αγγόλα, Φιλιππίνες. Ακτήλα φάτες του Πολωνία. Κορέα, Νιγηρία. Πουέρτο Ρίκο, Τινησία. Ιταλία, Σερβία. Είναι παιχνίδι για την πρώτη θέση. Βενεζουέλα, Κίνα. Ρωσία, Αργεντινή και Ισπανία, Ιράν τα αυριανά παιχνίδια. Αυτά λοιπόν από εμάς. Τα λέμε ξανά αύριο εδώ στις 10. Ακολουθεί Γιώργος Αγόρας και η ζούγκλα του. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, ό,τι κάνετε.